Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Στα γρήγορα, αν δεν το πράξετε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να σα τις ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο, και αν θέλετε, για σα αρέσει το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με του φίλου σα στα κοινωνικά δίχτυα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θέματα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πιάσει πολλάκι στο παρελθόν. Στο μακρινό παρελθόν, θα έλεγα πριν 6-7 χρόνια, είχαμε κάνει αρκετά βίντεο για επεμβατικά πεθερικά και σόγια και για παρεμβατικέ πεθερές, Στην ανάλογη playlist υπάρχουν δύο τέτοιε playlist. Θα α, κατατάξω και το βίντεο αυτό. Όμω σήμερα μα δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία να δούμε το φαινόμενο πεθερά γιαγιά τοξική προ τα εγγόνια τη. Υπό το πρίσμα των καινούριων γνώσεων που έχουμε σε σχέση με τον αρκιστικό στυλ προσωπικότητα, πήρα ένα μήνυμα στο Instagram, το οποίο με σώκαρε. Σα το διαβάζω. Θέκλα, η κόρη μου 9 χρόνων έχει επιλεκτική αλαλία και δεν μιλάει αγγλικά. Η επιλεκτική αλαλία είναι μια ψυχική διαταραχή, η οποία πιο συχνά παρουσιάζεται σε παιδιά και έχει να κάνει με ψυχικούς παράγοντες, με ψυχολογικούς παράγοντες. Δηλαδή το παιδί κάποιες φορές δεν μιλάει, γι' αυτό λέγεται επιλεκτική αλλαλία και αυτό έχει σχέση με ψυχολογικούς παράγοντες. Η πεθερά μου την πιέζει να μιλήσει και της λέει συνέχεια θα μείνει άνεργη χωρίς πτυχίο. Στο 9χρονο τώρα, ε. Γιατί έστειλα αμέσω μετά η στην κοπέλα και τη λέω πόσο χρόνο είναι η κόρη σου. Γιατί σκέφτηκα, Μήπω είναι 19 χρόνων και τη λέει πρέπει να μιλά και αγγλικά, Γιατί δεν θα πάρει πτυχίο και θα μείνει άνεργη. Όχι, μου λέει 9. Επίση η κόρη μου το 9χρονο τώρα, σημειώστε, έχει 2 κιλά παραπάνω και η πεθερά μου τη λέει ότι δεν θέλει χοντρά εγγόνια. Και ότι αν παχύνει θα την κοροϊδεύω στο σχολείο. Δηλαδή, πρώτη και καλύτερη γιαγιά κοροϊδεύει την εγγονή για τα δύο κιλά παραπάνω, τη κάνει bullying για το ότι είναι χοντρή και την απειλεί κιόλα ότι αν παχύνει, θα σε κοροϊδεύουν και τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Τι ωραία, τι όμορφα, τι αγία ελληνική οικογένεια, καταπληκτική. Καταπληκτική. Έχω πει στην πεθερά μου να μην το κάνει. Δείχνει ότι καταλαβαίνει, αλλά κάνει ξανά το ίδιο. Η κόρη μου πάει ψυχοθεραπεία και καλά κάνετε που το παιδί 9 ετών κάνει ψυχοθεραπεία εφόσον έχει εμφανίσει την επιλεκτική αλαλία. Είναι ένα καμπανάκι αυτό γιατί ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί και χρειάζεται βοήθεια με τον εσωτερικό του κόσμο, με τα συναισθήματα του, τις σκέψεις του, τη σχέση του με τον εαυτό του και σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο των 9 χρόνων είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο και το καθεξής. Λέει: Η κόρη μου πάει ψυχοθεραπεία, αλλά νιώθω ότι όταν βλέπει τη γιαγιά τη και πεθερά μου, ό,τι δουλειά έχει γίνει πάει στα σκουπίδια. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σημείωση: Η μαμά μου είναι Αγγλίδα και το παιδί τα αγγλικά τα έχει σαν μητρική γλώσσα. Άρα η γιαγιά, η πεθερά τη κοπέλα που γράφει, σκέφτεται ότι πω, πω είναι σπουδαίο πράγμα ότι το παιδί γνωρίζει τα αγγλικά σαν μητρική γλώσσα. Οπότε τη κάνει bullying και να μιλάει αγγλικά. Γιατί μετά κινδυνεύει να μείνει χωρί δουλειά και χωρί πτυχίο. Επίση, τη κάνει μπούλινγκ και το βάρο τη. Όσε ε, κεραίε τοξικό μετρού έχω είναι ανυψωμένε αυτή τη στιγμή. Εγώ τη απαντάω, γιατί δεν πα no contact με αυτή την πεθερά, η οποία είναι τοξική γιαγιά προ την κόρη σου. Και μου γράφει η κοπέλα, δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω, γιατί είμαι στα χωρίσματα με τον άνδρα μου και πατέρα τη μικρή και δεν θα έχω έλεγχο όταν χωρίσουμε για το που θα πηγαίνει το παιδί. Θέλω να σου πω πως η κόρη μου το είπε στον άντρα μου, ότι η γιαγιά της κάνει μπούλινγκ δηλαδή, και εκείνος της είπε ότι η γιαγιά θέλει το καλό σου. Έχω την εντύπωση πως δεν θα ακούγεται το καμπανάκι, επειδή όπως καταλάβατε γυρίζω το βίντεο με virtual background και το γυρίζω από μια εφαρμογή που φτιάχνει και τον ήχο, οπότε δεν θα ακούγεται, το βλέπετε. Το βλέπετε. Και τώρα θα σας διαβάσω άλλο ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο και θα μιλήσουμε για αυτές τις ναρκισούλες, τις ναρκισάρες, μητέρες, πενθυρές και γιαγές. Κάτω από το βίντεο ένα τρυφερό και αγαπητικό no contact, υπάρχει το εξής σχόλιο. Θέκλα, δεν θυμάμαι σε ποιο βίντεο ανέφερες, πως η βλέπουν τα παιδιά του σαν αδέρφια του. Αν μπορεί, κάνει ένα βίντεο για να αναλύσει αυτή τη φράση, ευχαριστώ. Λοιπόν, οι ναρκιστέ, οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, είναι κακομαθημένα παιδάκια, τα οποία αρνούνται να μεγαλώσουν και αρνούνται να αναλάβουν την ψυχική, συναισθηματική και πνευματική ευθύνη του εαυτού του. Άρα. Ένα άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Μπορεί να γίνει μάνα, μπορεί να γίνει πατέρας, μπορεί να γίνει παππούς, μπορεί να γίνει γιαγιά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα κακομαθημένο παλιόπαιδο. Θα το ξαναπώ. Οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικά τεμπέληδε, παλιόχαρακτήρε οι οποίοι αντί να αναλάβουν την ευθύνη του να μεγαλώσουν τον εαυτό τους, το δρόμο της αρετής για τον οποίο μιλάμε τόσο πολύ συχνά σε αυτό το κανάλι, το τρίπτυχο που έχει να κάνει με την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα, ανταυτού επιλέγουν να νιώθουν για πάντα παιδιά με έναν τρόπο κακοποιητικό προς τους άλλους. Είναι διαφορετικό να νιώθεις παιδί με την έννοια της άδολης χαράς, της απλότητας και του να μπορείς να χαίρεσαι τη ζωή. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα να νιώθεις σαν ένα κακομαθημένο παιδάκι το οποίο θέλει όλη την προσοχή επάνω του και θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του. Ξαναλέω, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι γιαγιά, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι παππούς. Χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα ότι πολλοί γονείς δεν είναι γονεϊκοί και πολλοί παππούδες και γιαγιάδες δεν βρίσκονται στο ρόλο του παππού και της γιαγιάς. Ποιο είναι ο ρόλο του παππού και τη γιαγιά. Έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ στο κανάλι αυτό για το ρόλο τη μητέρα και του πατέρα, το ρόλο του γονιού. Ποιο είναι ένα υγιή τρόπο να σχετίζεται μια γιαγιά με τα εγγόνια τη ή ένα παππού με τα εγγόνια του, ο ρόλο του παππού και τη γιαγιά είναι ο φυσικός ρόλος, ο υγιής ρόλος, είναι να είναι μεγαλύτεροι ενήλικες μέσα στην εκτεταμένη οικογένεια, οι οποίοι εφόσον είναι μεγαλύτεροι να είναι και ψυχοσυναισθηματικά οριμότεροι, πιο καλλιεργημένοι και από τους γονείς ακόμη των παιδιών, οι οποίοι και λόγω ηλικίας θα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν πολλά από τα ψυχολογικά τους ή ψυχοκολικά τους αν θέλετε και θα μπορούν να είναι όριμες παρουσίες στη ζωή των εγγονιών τους. Όριμες παρουσίες με την έννοια του ότι ακόμη περισσότερο από τους γονείς δεν θα προβάλλουν δικά τους αποθυμένα πάνω στα εγγόνια τους. Δηλαδή, αν ο γονιό που είναι στην ηλικία των 30, 40, 50 ετών έχει και κάποια δικαιολογητικά να μην έχει τελειώσει ακόμη τη ψυχοδουλειά και τον πνευματικό αγώνα και να μην έχει τελειωθεί ως χαρακτήρας και προσωπικότητα, ο παππούς και η γιαγιά δεν έχει δικαιολογητικά γιατί ζει πάνω σε αυτή τη γη 60 χρόνια, 50 χρόνια, 70 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πώς. Αυτός είναι ένας σωστός παππούς, μια σωστή γιαγιά. Ένα πνευματικό πρόσωπο ολοκληρωμένο, το οποίο όσο μεγαλώνει, τόσο πιο ανθρωπιστής γίνεται, τόσο πιο πνευματικός άνθρωπος γίνεται και τόσο πολύ περισσότερο προσέχει τι πνευματικό και ψυχικό και συναισθηματικό αποτύπωμα θα αφήσει στον κόσμο και στους ανθρώπους που αγαπάει. Και εκεί η ρίση του λαού που λέει του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου, όταν την εφαρμόζει ένας πνευματικός άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά όριμος που είναι 60, 70, 80 ετών και έχει τη σοφία 60, 70, 80 χρόνων, τότε μεταφράζεται ω προ το ότι είμαι δυο φορέ πιο γονεϊκό προ το εγγόνι μου από ότι ίσω υπήρξα προ το παιδί μου. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι αυτή την περίοδο ότι ε, εάν κάποτε γίνω γιαγιά, εάν επιλέξουν τα παιδιά μου δηλαδή να κάνουν παιδιά, γι' αυτό λέω εάν κάποτε γίνω γιαγιά, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο ότι τα παιδιά μου θα κάνουν παιδιά, είναι δική του η ζωή και δική τους η δική του επιλογή, σκέφτομαι ότι τι ώρε εκείνε και τι μέρε εκείνε που θα έχω επαφέ με τα εγγόνια που ίσως αποκτήσω, θα μπορέσω να είμαι πιο επικοδομητική, πιο χρήσιμη από ό,τι ήμουν στα παιδιά μου, γιατί όταν θα γίνει αυτό, θα είμαι πιο όρημη από ό,τι ήμουνα στα 20, στα 25, στα 30, τότε που μεγάλωνα τα δικά μου τα παιδιά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παππούδες. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από θική κρίση, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε χάσει το έρμα και το πνευματικό έρμα, αλλά ακόμη έχουμε χάσει και τα όρια του φυσιολογικού, είμαστε ανορίωτοι περισσότεροι και αλωνίζουν ναρκισιστές όλων των ηλικιών. 30 χρόνων αρκησιστής, 40 χρόνων αρκησιστής, 50 χρόνων αρκησιστής, 60 χρόνων, 70, 80. Οπότε η γιαγιά, όταν είναι αρκησίστρια, θα είναι εξαιρετικά τοξική γιαγιά και εξαιρετικά βλαβερή προς τα εγγόνια της. Και ίσως και προς τα εγγόνια τα οποία έχουν το ίδιο φίλο. Ο εσωτερικευμένος μισογενισμός σε όλο του το μεγαλείο, σε αυτή την περίπτωση που μας περιγράφει η κοπέλα. Η γιαγιά δηλαδή να κάνει μπούλινγκ στην χρονη εγγονή για τα κιλά της. Για τα κιλά, αν είναι ποτέ δυνατό. Πόσο μισεί τι γυναίκε αυτή η γιαγιά. Πόσο θεωρεί ότι οι γυναίκε πρέπει να βασανίζονται από του κανόνε, ε, του αυστηρού, ότι πρέπει να είμαστε ακριβώ πάνω στο όριο τη αναπτυξιακή καμπύλη. Θα σα πω και ω μητέρα ενήλικων παιδιών, αλλά και ω ψυχολόγο και ειδικό ψυχική υγεία. Και ω έχουσα σχέση περισσότερη με την ιατρική επιστήμη από ό,τι έχει η γιαγιά, ότι είναι φυσιολογικό σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια, κάποια παιδιά να έχουν κάποιο βάρο περισσότερο. Γιατί οι καμπύλε οι αναπτυξιακέ είναι βασισμένε πάνω στο μέσο όρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώ το κάθε παιδί. Και επειδή έχω δει πολλά παιδιά να μεγαλώνουν, και τα έχω δει και μέσα από το γραφείο, όταν είχα το γραφείο, πολύ συχνά γνώριζα μια οικογένεια, όταν το παιδί ήταν 5 ετών, μετά του ξανασυναντούσα όταν το παιδί ήταν 10 ετών, όταν ήταν 15, όταν ήταν 20. Αρκετά παιδιά τα οποία σε κάποια αναπτυξιακά στάδια τη προεφηβία και της εφηβείας μπορεί να είχαν περισσότερα κιλά, μεγαλώνουν και είναι μια χαρά φύτεν ήλικες. Ενώ άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να ήταν ακριβώ πάνω στην αναπτυξιακή καμπύλη, μεγαλώνοντα να έχουν περισσότερα κιλά. Είναι εγκληματικό να δημιουργούμε ψυχολογικά ζητήματα στα παιδιά μα και στα εγγόνια μα σε σχέση με τη λήψη τροφή και το βάρο του. Και σίγουρα είναι εγκληματικό να λέμε: Εγώ δεν θέλω χοντρά εγγόνια. Ποια είσαι, Μωρή, που δεν θέλει χοντρά εγγόνια. Και ποιε εσύ που θα πει ποιο είναι χοντρό και ποιο είναι αδύνατο, και ποιε εσύ που θα κάνει αυτό τον πουλί. Τι μόνο, νευριάζω. Λοιπόν, είναι αρκισιστέ σε όποια ηλικία και αν είναι, σε όποια ηλικία και να είναι, δεν αισθάνονται την οριμότητα τη ηλικία του, αλλά αισθάνονται μεγάλο αισθάνονται, ξέρω εγώ, παιδιά, τα οποία πάνε και Λέμε στην Κύπρο αξαμώνονται, αξαμώνονται. Πάνε και βάζουν τον εαυτό του ένα και ίσα με τα παιδιά και συμπεριφέρονται στα εγγόνια του σαν να είναι φιλαράκια. Και είναι συμμαθητέ στο σχολείο που κάνουν bullying στου άλλου μαθητέ. Προσοχή από τοξικού παππούδε και γιαγιάδε. Προσοχή. Και προσοχή όταν επιλέγουμε με ποιον άνθρωπο να κάνουμε παιδιά, να βλέπουμε και ποια οικογένεια θα φορτωθούμε. Στα ζηνήσα μα, λέμε στην Κύπρο, στου ώμου μα. Οι Εγγλέζοι λένε the family you marry into. Η οικογένεια στην οποία μέσα παντρεύεσαι. Όταν επιλέγουμε έναν άνθρωπο για να κάνουμε παιδιά μαζί του, να βλέπουμε και τι μάνα έχει και τι πατέρα έχει και αν είναι τοξικοί αυτή οι και αν είναι αρχισιστέ και το παιδί του το ίδιο δεν αναγνωρίζει την τοξικότητα των γονέων του, τότε είναι μια τεράστια κατακόκκινη σημαία, καμπάνα, ό,τι θέλετε πείτε το, για να μην προχωρήσουμε στην απόκτηση παιδιών με ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν του δικού του γονεί. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα τη ναρκιστήτρια τοξική πεθερά. Έχω μια ιστορία από μια κοπέλα η οποία εργάζεται τώρα στο εξωτερικό μαζί με τον άνδρα τη και τη είπα, μου την έχει στείλει και τη είπα να την κάνει μια περίληψη για να βγάζω λίγη άκρη, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά τα περιστατικά που μπορεί να συμβούμε τοξικέ πεθερέ και τοξικού πεθερού, που δεν βγάζω άκρη από όσα μου έχει γράψει μέχρι τώρα. Θα επανέλθουμε και θα τονίσουμε σε επόμενο βίντεο ότι. Την τοξική πεθερά, τον τοξικό πεθερό, δεν του βάζει στη θέση του η νύφη του ή ο γαμπρό του. Τον τοξικό πεθερό και την τοξική πεθερά βάζει στη θέση του το παιδί του το ίδιο. Άρα, αν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια και να κάνουμε γάμο με έναν άνθρωπο που έχει τοξικού γονεί, φτάνει να αναγνωρίζει την τοξικότητα των γονέων του, να είναι σε διαδικασία οριοθέτηση του και όταν αυτοί φέρονται βλαπτικά προ τη γυναίκα του, προ τον άντρα τη και προ τα παιδιά να το αναγνωρίζει και όχι να κάνει gaslighting στην κόρη του. Gaslighting, ψάξτε το επεισόδιο του podcast τι σημαίνει gaslighting, να τη βγάζει τρελή δηλαδή και να της λέει η γιαγιά σου για το καλό σου σου κάνει bullying που είσαι χοντρή και για το καλό σου σου λέει πως δεν θα πάρεις πτυχίο και δεν θα βρεις δουλειά, δεν μιλάς αγγλικά. Θέλω στα σχόλια να μου γράψετε και ιστορίες απείρου από, από παρόμοιε τοξικές πεθερές και πεθερούς και ιστορίες επιτυχία από επιτυχή οριοθέτηση από τα παιδιά τους τα ίδια τέτοιων τοξικών μικρομέγαλων ναρκισακίων. Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά είναι πολύ ενοχλητικό. Σας φιλώ. Γεια!